Κύριε Χατζηνικολάου, από χθες είδαμε ότι βγάλατε μια ανακοίνωση από την ΑΝΕΜ ότι το νεότευκτο πλοίο Ολύμπιος Ερμής λόγω ενός παραθύρου σπασμένου δεν κάνει τα δρομολόγια που έχουν μπει πια στο πρόγραμμα. Πείτε μας λίγα λόγια για το περιστατικό, τι ακριβώς συνέβη και για πόσο καιρό περίπου δεν θα κάνει τα δρομολόγια το πλοίο. Να χαιρετήσω τον κόσμο που μας βλέπει και μας ακούει, πρώτα απ' όλα. Και θα πρέπει να πάρουμε λίγο την ιστορία λίγο πιο πριν για να εξηγήσουμε το φαινόμενο. Ένα νεότευτο πλοίο, το οποίο είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που έπεσε στα νερά και κάνει δρομολόγια, που ήδη ξεκίνησε, μόλις έπεσε στη θάλασσα, ξεκίνησε δρομολόγια για Νήσιρο και εξυπηρετεί και τις ανάγκες του στρατού από Λέρο, Φαρμακονής, Σιλέρο και επιστροφή πίσω. Ένα πλοίο το οποίο πέφτει στη θάλασσα. Και εμείς ξέραμε ότι έπρεπε να κάνουμε κάποια δρομολόγια για να εντοπίσουμε ενδεχομένως κάποιες αδυναμίες ή να γίνουν κάποιες αλλαγές. Πρέπει να ενημερώσουμε ότι ήδη είχαμε προγραμματίσει εδώ και 1,5 μήνα, 8 Φεβρουαρίου θα πηγαίναμε πάνω στην Αθήνα για να φτιάξουμε μερικά πράγματα, γιατί ξέραμε κάποιες αδυναμίες του πλοίου. Το οποίο βέβαια για να φανούν οι αδυναμίες πρέπει να ταξιδέψει. Θα πρέπει να συγκρουστεί με τα κύματα και τα αμποφόρ της περιοχής. Αυτό το περιστατικό μας επιβάλλει να πάμε ολίγον τη συντομότερα 2 εβδομάδες πριν για να κάνουμε τις απαιτούμενες δουλειές. Το πλοίο είναι ικανότατο. Ικανότατο με την έννοια του ότι έχει μεγάλη σταθερότητα, έχει μεγάλη ταχύτητα, κάποιες αδυναμίες θα φτιαχτούν και θα γίνει πάρα πολύ ωραίο πλοίο. Να είναι σίγουροι οι άνθρωποι που θα ταξιδέψουν και οι επιχειρηματίες που θα στέλνουν τα προϊόντα τους. Αυτές τις μέρες που δεν θα ταξιδεύει το Ολύμπιος Ερμής, τα δρομολόγια θα καλύπτονται από τα γρήγορα που συνηθίζουμε να λέμε. Αναγκαστικά θα καλύπτονται από τα ταχύπλοα, τα μικρά πλαστικά, το Ηλία Σταφ. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε κανονίσει κάποια ταξίδια. Επίσης από τη Λέρο υπάρχει και το Λέρος Express, το οποίο θα μας βοηθήσει να ανταποκριθούμε στις ανάγκες μας. Mm-hmm. Θα μας καλύψουν δηλαδή. Και είναι και η παντόφλα, Ολύμπιος Ζεύς. Η παντόφλα, όπως ξέρετε, είναι δεμένη αυτή τη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή περιμένουμε 2 μηχανές από Ισπανία, οι οποίες έρχονται ως ονούμπο ενδεχόμενο σε 1 εβδομάδα να είναι εδώ οι μηχανές. Και πολύ γρήγορα με καινούργιες μηχανές πια, δεδομένου ότι οι παλιές είναι 24 χρονών και ήρθε ο καιρός να ανανεώσουμε τις μηχανές μας και να φανούμε συνεπείς όπως πάντα φαινόταν η ΑΝΕΜ. Οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς περίπου πόσο διάστημα θα είναι ο Ολύμπιος Ερμής εκτός. Θα δείξετε στην Αθήνα που θα πάτε και θα δουν το πλοίο. Ακριβώς. Θα πρέπει να πάμε, να δούμε. Είναι ευκαιρία τώρα που είναι χειμώνας, γιατί αυτή τη στιγμή τα ναυπηγεία στο πέραμα έχουν τον χρόνο και το χώρο να μας ξεπλύνουν γρήγορα. Ελπίζω να τελειώσουμε πολύ γρήγορα τις επισκευές μας και να γυρίσουμε πάλι στο καθήκον μας. Μέχρι τότε υπομονή από το επιβατικό κοινό. Αυτά συμβαίνουν στα πλοία, στα δρομολόγια. Ένα συγγνώμη πρέπει να ζητήσουμε από όλους αυτούς τους ανθρώπους.